Για μια ακόμη φορά λοιπόν με μια δήλωσή της δημιουργεί συζήτηση η κυρία Ρεπούση. Ευαγγελία, τι ακριβώς είπε? Ακριβώς. Ξαναχτυπά λοιπόν η Μαρία Ρεπούση, ανοίγοντας αυτή τη φορά μέτωπο, Αντώνη, όχι μόνο με τα κόμματα και την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και με την Εκκλησία. Καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ βάζει θέμα, αμφισβητεί δηλαδή την διδασκαλία των θρησκευτικών στο Λύκειο. Συγκεκριμένα, κυρία Ρεπούση, η οποία γνωρίζουμε ότι έχει προκαλέσει και στο παρελθόν, με το βιβλίο Ιστορίες, όπως θυμάσαι, που είχε γράψει και τις απόψεις της για τον συναστισμό της Σμύρνης, ναι. Τις απόψεις της για την γενοκτονία των Ποντίων και όχι μόνο. Αυτή τη φορά τι λέει? Λέει ότι στο σύγχρονο Λύκειο δεν χωρά η διδασκαλία των θρησκευτικών. Λέει με μια κουβέντα η κυρία Ρεπούση ότι όσο αν τα παιδιά κάνουν κατήχηση δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και καλύτεροι χριστιανοί, και επισημαίνει ότι όλη η σύγχρονη εκπαίδευση δεν πιστεύει στη θρησκευτική απήχηση παρά σε μια καταγραφή του ιστορικού και του κοινωνιολογικού ρόλου της θρησκείας γενικότερα, και όχι όπως λέει να υπάρχει κατήχηση. Δηλαδή ζητά να αντικατασταθούν θρησκευτικά με την θρησκεολογία, όπως λέει, και μάλιστα μέμφερε την κυβέρνηση λέγοντας ότι ενώ δεν αλλάζει τα θρησκευτικά, δεν τα κάνει καν προαιρετικά και αντίθετα τα βάζει και στις εξετάσεις των παιδιών έτσι ώστε να πάρουν απολυτήριο. Μάλιστα. Η κυρία Ρεπούση λοιπόν τι ζητά? Ζητά λοιπόν να ξαναδεί το Υπουργείο Παιδείας αυτό το θέμα των θρησκευτικών. Από την πλευρά του όμως του Υπουργείου Παιδείας επισημαίνει, Αντώνη, ότι δεν συζητά τέτοιο θέμα, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα όχι μόνο αυτή τη χρονική στιγμή, γενικότερα. Να φύγει δηλαδή από την διδασκαλία στο ενιαίο Λύκειο τα θρησκευτικά. Κραφτάω αυτό που λες για τη χρονική στιγμή. Μακάρι ο καημός και το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή στη χώρα ήταν τα θρησκευτικά και η διδασκαλία τους στα σχολεία. Ευαγγελία, μας ευχαριστήσω πολύ.